Καλησπέρα, ονομάζομαι Ιφηγένεια Μουτζή και σήμερα στο Ομογένειο εδώ Λονδίνο έχουμε μαζί μας την κυρία Λία Γιώκα, που είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια ιστορίας και θεωρίας της τέχνης και πολιτισμού στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα συζητήσουμε για το πώς η τέχνη αλληλεπιδρά με την πολιτική. Καλησπέρα κυρία Γιώκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα και ευχαριστώ και εγώ πολύ για την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε έτσι λίγο γενικότερα τη συζήτηση για το αν νομίζετε πως η τέχνη επηρεάζει και επηρεάζεται από τις εκάστοτε κοινωνικές ανισότητες και πολιτικές συνθήκες μιας εποχής. Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Γιατί έχει διάφορες απαντήσεις. Τώρα, αν χρησιμοποιήσουμε τον όρο πολύ διασταλτικά, ας πούμε, η τέχνη, όπως και η γλώσσα, όπως και η επικοινωνία γενικότερα, είναι ένας πόρος, έτσι, είναι ένας φυσικός πόρος. Δηλαδή, είναι από μόνη της μια συνθήκη, είναι από μόνη της μια κοινωνική συνθήκη, μια δυνατότητα. Είτε μιλούμε δηλαδή για τη σφινοειδή γραφή, είτε για τις πυραμίδες, είτε για το άγαλμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου στη Ρώμη. Είναι ένας φυσικός πόρος η τέχνη και η δημιουργικότητά της και η επικοινωνιακή της, ας πούμε, λειτουργία. Επομένως, γεννιέται από την πραγματικότητα της οργάνωσης κοινωνίας, έτσι, δηλαδή από τις κοινωνικές ανισότητες. Ας πούμε, δεν χτίζονται πυραμίδες χωρίς δούλους ή δεν δοξολογούνται βασιλιάδες χωρίς υπηκόους. Την ίδια στιγμή, η τέχνη με την ίδια λειτουργία μπορεί να συμμετέχει είτε στην αναπαραγωγή αυτών των ανισοτήτων, είτε στην κατάργηση αυτών των ανισοτήτων. Αν πάμε όμως σε έναν πιο αυστηρό τεχνικό ορισμό, έναν πιο στενό ορισμό κιόλας, η τέχνη αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη αγορά. Δηλαδή είναι ένα σύνολο από θεσμούς και ιδέες που αναπτύσσονται αρχικά στην Ευρώπη πριν 600-500 χρόνια. Και ο ρόλος της φαίνεται τότε να γίνεται πιο συγκεκριμένος. Αλληγορεί, στοχάζεται τις κοινωνικές ανισότητες και λαμβάνει δύο πολύ σημαντικά πολιτικά χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι στηρίζεται στο λαϊκό στοιχείο, έτσι, πράγμα που συμβαίνει έως σήμερα με την μουσική βιομηχανία, για παράδειγμα. Το rap είναι μια πάρα πολύ, ένα πολύ εύλογο παράδειγμα, έτσι, μουσικής του δρόμου, συλλογικής δημιουργίας που γίνεται βιομηχανικό προϊόν, εμπορικό. Στηρίζεται λοιπόν σε αυτό το λαϊκό στοιχείο, στην ανώνυμη, στην συλλογική έκφραση και αυτή τη συλλογική έκφραση τη συνδέει με την ατομική ιδιοφυΐα και το ταλέντο. Και αυτό συμβαίνει, ας πούμε, με την Comédie dell'Arte, συμβαίνει με την όπερα. Σκεφτείτε λοιπόν τέτοια καλλιτεχνικά είδη για να καταλάβουμε αυτή τη λειτουργία. Και το άλλο είναι ότι η τέχνη χτίζει την αισθητική της αξία ως θεσμού συγκεκριμένου, ως θεσμικής κατηγορίας ξεχωριστής, πάνω σε μια κοπιώδη προσπάθεια να ακολουθήσει περίπλοκους κανόνες συστηματοποίησης, ταξινόμησης και αναπαράστασης. Ας σκεφτούμε δηλαδή πόσο περίπλοκη είναι η συμφωνική φόρμα στη μουσική ή η επιστήμη της προοπτικής στην δυτική ζωγραφική, έτσι, που συνεργάζεται με διάφορα καθεστώτα γνώσης, με διάφορες, έτσι, γνωστές τεχνικές της εποχής, τις συστηματοποιεί και φτιάχνει ένα καινούριο σύστημα αναπαράσταση. Τώρα, στη μοντέρνα τέχνη, εδώ και 200 χρόνια, 250 χρόνια, στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτές οι κοινωνικές ανισότητες αρχίζουν και θεματοποιούνται, γίνονται δηλαδή το αντικείμενο, το περιεχόμενο της τέχνης. Αυτό φαίνεται, για παράδειγμα, να είναι το κίνητρο του ρεαλισμού του Γκόγια στην Ισπανία ή του ρεαλισμού του Γκιουστάβ Κουρμπέ αργότερα στη Γαλλία. Και φυσικά στην μοντέρνα τέχνη με την πολύ ευρία έννοια, την μη ακαδημαϊκή ή ακαδημαϊκή και εξωακαδημαϊκή ταυτόχρονα τέχνη, ας πούμε, στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλιώς σχετίζει την πολιτική με την τέχνη όταν, για παράδειγμα, ο Ναπολέοντας παίρνει μαζί τους εκστρατείες του τον Αντουάν Ζανγκρό για να καταγράψει τα κατορθώματά του. Αλλιώς σχετίζει την πολιτική με την τέχνη όταν ο Ντομιέ σχεδιάζει ανθρώπους εξαθλιωμένους από τη φτώχεια στο Παρίσι.
διαφορετική πάλι είναι η σχέση τέχνης και πολιτικής στην προεπαναστατική Ρωσία, όταν χιλιάδες καλλιτέχνες τελικά, πολλές εκατοντάδες καλλιτέχνες προεικονίζουν με τη δράση τους και την αισθητική που χτίζουν μια μεγάλη κοινωνική αλλαγή. Άρα υπάρχουν πολλοί τρόποι που σχετίζεται η πολιτική με την ευρεία έννοια, με την τέχνη, με την στενή έννοια της κατηγορίας υψηλής τέχνης, έτσι ως θεσμό. Και, άρα, ναι. Και πιστεύετε πως αυτές οι πηγές έμπνευσης είναι δεοντολογικής φύσεως? Πιστεύετε πως ο καλλιτέχνης πρέπει να εμπνέεται από όλα αυτά? Mm-hmm. Αν είναι δεοντολογικής φύσης. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα διατύπωση και θα... και νομίζω πως ναι, έτσι είναι, όπως το διατυπώνατε. Δηλαδή ο καλλιτέχνης από τη γένεση κιόλας της καλλιτεχνικής κατηγορίας, με τη σημασία της αγοράς, έτσι, είναι υποχρεωμένος να είναι πρωτότυπος, αλλά ταυτόχρονα να ακολουθεί και ακαδημαϊκούς κανόνες. Έχει δηλαδή αυτό το τεράστιο άγχος. Με τη μοντέρνα τέχνη η υποχρέωση αυτή, το άγχος αυτό δηλαδή, εντείνεται ακόμα παραπάνω, γιατί ο καλλιτέχνης, σκόπιμα δεν λέω ή καλλιτέχνης ακόμα, μιλάμε στην πλειονότητα των καλλιτεχνών για άντρες, καλείται να ανταποκριθεί, να ανταποκρίνεται συνεχώς μάλλον στα νέα κοινωνικά νοήματα που αναδύονται. Δηλαδή απαιτείται από αυτόν, για να είναι στην πρώτη γραμμή, υπάρχουν φυσικά και άλλοι καλλιτέχνες, αλλά για να είναι στην πρώτη γραμμή πρέπει να παράγει το υψηλότερο εμπόρευμα, δηλαδή να είναι ριζοσπαστικός, να είναι διαρκώς ρηξικέλευθος στις μορφές που φτιάχνει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει απαραίτητα να είναι πολιτικά προοδευτικός ή κοινωνικά ευαίσθητος. Έτσι, σκεφτείτε τους φουτουριστές για παράδειγμα. Τώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ίσως και από το Μεσοπόλεμο κιόλας, φαίνεται αυτή η πολιτική αιχμή της τέχνης, ταυτόχρονα και αυτή η υποχρέωση, έτσι, αυτό το δέον που αναφέρατε, να χάνεται εκεί όπου η τέχνη είχε αποκτήσει αυτή την αιχμή, έτσι, στη Μητροπόλη της Ευρώπης, της Αμερικής, στα εμπορικά της κέντρα, αλλά σιγά σιγά και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Και αυτό γιατί η τέχνη έχει να ανταγωνιστεί πια μια μεγάλη βιομηχανία. Τη βιομηχανία του μαζικού θεάματος, της ψυχαγωγίας, του ελεύθερου χρόνου, όπως θέλετε πείτε, το σινεμά, μετά την τηλεόραση, σήμερα το ίντερνετ. Έχει να ανταγωνιστεί μια επικοινωνιακή τεχνολογία που καθιστά την υψηλή τέχνη, ας πούμε, πολύ λιγότερο επίγουσα, πολύ λιγότερο ενδιαφέρουσα, πολύ λιγότερο ισχυρή, έτσι, στην επίδρασή της. Άρα λοιπόν η σχέση πολιτικής και τέχνης ατονεί με αυτή την έννοια, ότι η τέχνη προσπαθεί να ακολουθήσει λιγάκι τα πολιτικά νοήματα και δεν τα καταφέρνει τόσο. Ίσως με αυτό ακριβώς το κριτήριο, τελευταίοι καλλιτέχνες, ας πούμε, της παλιάς εποχής, της παλιάς μοντέρνας τέχνης, που είναι, ας πούμε, ταυτόχρονα και ευανάγνωστοι, τους καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά είναι και αποδεκτοί ως πρωτότυποι και ριζοσπάστες δημιουργοί, να είναι, ας πούμε, ο Πικάσο. Έτσι, είναι πολύ λίγα τα παραδείγματα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Πικάσο είναι αυτός που σχεδίασε και για τις δύο πλευρές του ψυχρού πολέμου, ας πούμε, το Περιστέρι της Ειρήνης. Πρώτα στο Διεθνές Κογκρέσο του Παρισιού, το 1949, και μετά στο Βρόκλαβ, μετά στη Βιέννη, μετά στη Μόσχα. Έτσι. Άλλο αντίστοιχο παράδειγμα από τα πολύ λίγα των παραδοσιακών μοντέρνων καλλιτεχνών, έτσι, που μπορεί να σχετίζονται κάπως και με την έννοια της πρωτοπορίας που λέμε, είναι ο Χένρι Μουρ, όταν του ζητάει το Πανεπιστήμιο του Σικάγο να φτιάξει ένα μνημείο για την πυρηνική ενέργεια, γιατί εκεί είχαν γίνει τα πρώτα πειράματα. Αυτός φτιάχνει ένα γλυπτό που αντί, ας πούμε, να εορτάζει την πυρηνική τεχνολογία, συμβολίζει τον όλεθρο και το θάνατο της ατομικής βόμβας. Δηλαδή, εκεί ακόμα μπορεί να παίξει η μορφή με το νόημα, έτσι, με την παραδοσιακή έννοια. Τώρα, σήμερα η συνθήκη για τη σχέση τέχνης και πολιτικής είναι ακόμα πιο δύσκολη, γιατί είναι και κάτι διαφορετικό η τέχνη, έτσι, δηλαδή έχει εντελώς συγχωνευθεί με την
βιομηχανία της ψυχαγωγίας, με την εκπαιδευτική βιομηχανία. Και από τη μια ανοιγοκλίνουν εκατοντάδες μπιενάλε ανά τον κόσμο και από την άλλη οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό ευρύτερα και στην τέχνη, ξέρω εγώ, στις εικαστικές τέχνες και στις καλές τέχνες ως ένα τμήμα της, εργάζονται, ας πούμε, σύμφωνα με τη Eurostat 3,7% του πληθυσμού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα μικρότερο ποσοστό, αλλά πάλι μιλάμε για κάποια εκατομμύρια. Φανταστείτε ότι μόνο από τις καλών τεχνών αποφυτούν 60.000 άνθρωποι κάθε χρόνο. Και οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες, πολύ πάνω από τους μισούς, είναι σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε πόσο η οικονομία και η πολιτική οικονομία επηρεάζει το επάγγελμα του καλλιτέχνη πλέον, που είναι ένα πολύ διαδεδομένο επάγγελμα. Απ' την άλλη, υπάρχει ένα χρηματιστήριο της τέχνης, όπου, για παράδειγμα, ένας Λεονάρντο μπορεί να πουληθεί 400 εκατομμύρια δολάρια, το Σαλβάτορ Μούντι, η γνωστή υπόθεση. Ένας Ντεκούνικ μπορεί να πουληθεί 300 εκατομμύρια δολάρια, ένας Σεζάν 250 εκατομμύρια δολάρια, η χαρτοπαίκτες. Είναι δηλαδή, με άλλα λόγια, ένας πολύ ανταγωνιστικός χώρος επαγγελματικά, με μια παράλογα καταπιεστική παράδοση. Και όσο και αν φαίνεται να μην υπάρχει η τέχνη με όλα αυτά τα δεδομένα, να μην υπάρχει δηλαδή αυτή η ενοποιητική κατηγορία, να υπάρχει μόνο πολιτιστική κληρονομιά, πολιτιστικός τομέας, τουρισμός ή δημιουργικές βιομηχανίες όπως ονομάζονται και ούτω καθεξής, καλλιτέχνες υπάρχουν και μάλιστα υπάρχουν καλλιτέχνες πολλοί. Και τόσο τη δεκαετία του 60 και του 70 κράτησαν ζωντανές, ας πούμε, αυτές τις αρχές της αυθεντικότητας και της κριτικής, της ριζοσπαστικής που συνδέονται με την τέχνη, θεματοποιώντας, για παράδειγμα, την οικολογία ή το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, όσο και ξανά μετά την εποχή του κινήματος για την παγκόσμια δικαιοσύνη ή αυτό που ονομάστηκε της αντιπαγκοσμιοποίησης, σε πάση περιπτώσει, ή μετά την 11η Σεπτεμβρίου, που υπάρχει και μια αυξημένη λογοκρισία και μια αυξημένη ιδεολογικοποίηση ξανά της μαζικής επικοινωνίας, φαίνεται να συμμετέχουν από τη δική τους θέση σε αυτό που λέμε στο δημόσιο λόγο, στην πολιτική, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, ή στο όνειρο να υπάρξει κάτι τέτοιο. Και αυτό γιατί συμμετέχουν στα κοινωνικά κινήματα ή σε ένα πολύ ψηλό νοητικό επίπεδο ασκούν κριτική σε βαθιές δομές εξουσίας, ας πούμε στις κατασκευασμένες διατροφικές και χρηματιστηριακές κρίσεις ή στην τεχνοεπιστήμη, για να πούμε μερικά παραδείγματα. Αυτή νομίζω ότι είναι η δύσκολη κάπως, αλλά υπαρκτή παρόλα αυτά σχέση καλλιτεχνών και πολιτικής, για να μην πούμε τέχνης και πολιτικής γενικότερα. Πολύ ωραία τα είπατε και ίσως αν φέρουμε ξανά το ριζοσπαστικό στο μαζικό, να βοηθήσει στο να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, έτσι ώστε να μειωθεί αυτή η λογοκρισία, να ανοίξουν περισσότερες θέσεις εργασίας για όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και η τέχνη ξανά να γίνει ένα με το λαό. Γιατί όπως χαρακτηρίζατε κι εσείς, υπάρχει πλέον ένας μεγάλος διχασμός μεταξύ αυτών των δύο. Τώρα θα σας πάω από τον καλλιτέχνη στο θεατή. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε πως η τέχνη σήμερα ευαισθητοποιεί τους θεατές της, όχι μόνο στο τοπικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, πλέον οι επικοινωνίες είναι παγκοσμιοποιημένες, είναι γρήγορες, είναι μαζικές. Ένα έργο τέχνης μπορεί να ταξιδέψει από τη μία άκρη του πλανήτη στην άλλη μέσα σε ένα λεπτό με μία φωτογραφία ή ένα βίντεο. Στο μυαλό μου είχα, για παράδειγμα, τον Banksy, που έκανε ένα πολύ ωραίο έργο για τους άστεγους εδώ πέρα στην Αγγλία και αυτό ταξίδεψε ακόμα και στην Ελλάδα και ξαφνικά φίλοι και συγγενείς μου συζητούσαμε για αυτό το πρόβλημα που έγινε από τοπικό παγκόσμιο. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό? Ο Banksy είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, πράγματι. Ίσως όμως όχι τόσο καλλιτέχνη που μιλάει για την κοινωνική ανισότητα, όσο καλλιτέχνη που κατανοεί ορισμένους αμήλικτους κανόνες της σημερινής δημοσιότητας. Δηλαδή, έχει καταλάβει πολύ καλά ότι για να διαρκέσει τόσο η δική του η φήμη
Όσο και να μείνει υψηλή η αξία των έργων του, για πολύ καιρό δηλαδή, οφείλει να κάνει δύο πράγματα. Πρώτα να είναι ανώνυμος, να είναι μυστήριος, να είναι απρόβλεπτος, να χρησιμοποιεί χώρους και μορφές κυρίως έξω από τους ακαδημαϊκούς χώρους, γκαλερί, μουσεία, και έξω από τις ακαδημαϊκές μορφές. Αυτό δηλαδή που κάνει η αυθόρμητη τέχνη του δρόμου ούτως ή άλλως, τουλάχιστον από τη δεκαετία του 60, έτσι, γραφίτι, street art και όλα αυτά. Δηλαδή, πρώτον πρέπει να δανειστεί αυτούς τους τροπισμούς όλους και δεύτερον πρέπει να αναφέρεται ευανάγνωστα, με τρόπο δηλαδή που να μπορεί όλος να ταυτιστεί με αυτόν και να τον καταλάβει, να μοιραστεί το νόημα δηλαδή, αλλά και με τρόπο μη κοινικό, να μην είναι τζευκούνς, ας πούμε, σε θέματα της διεθνούς επικαιρότητας. Και έτσι, ας πούμε, αναφέρεται, νομίζω, στο Παλαιστινιακό ή στο Λονδίνο πάλι στους ομοφυλόφιλους αστυνομικούς, ας πούμε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι τόσο ότι ευαισθητοποιεί για τα συγκεκριμένα θέματα ο Banksy, τους θεατές του. Ξέρω ότι όλα αυτά αναφέρονται περισσότερο στο φαινόμενο Banksy παρά στους ίδιους τους θεατές, αλλά νομίζω ότι έχει πιο πολύ ενδιαφέρον αυτό, έτσι. Και δείχνει τέλεια σε ένα ντοκιμαντέρ που έφτιαξε το 2010, ταινία που γύρισε, δεν ξέρουμε, είναι ντοκιμαντέρ, είναι μοκιμένταρι. Αποτελεί ένα πολύ ευφυές σχόλιο, λοιπόν, αυτό το ντοκιμαντέρ στους μηχανισμούς με τους οποίους παράγεται η καλλιτεχνική αξία. Και εκεί αποδεικνύει πόσο ωραία το αξιοποιεί αυτό. Στην ταινία, ένας Γάλλος μετανάστης στο Λος Άντζελες καταγράφει μανιακά, ας πούμε, κάθε στιγμή της καθημερινότητας με μια κάμερα και στην πορεία γνωρίζει διάφορους πάρα πολύ διάσημους αλλά και λίγο ανώνυμους και λίγο μυστήριους καλλιτέχνες, όπως ο ίδιος ο Banksy, έτσι. Αλλά υπάρχουν, νομίζω, καλλιτέχνες που θα μπορούσαν πιο εύκολα να αποτελέσουν παραδείγματα, έτσι, αυτής της θεματοποίησης του πολιτικού, αλλά και ένταξης σε ευρύτερους πολιτικούς προβληματισμούς και πολιτικά κινήματα. Ένα παράδειγμα, νομίζω, από τη δεκαετία του 90 και του 2000, κυρίως του 2000, θα ήταν η ομάδα Critical Art Ensemble, η οποία μπορεί να θεωρηθεί μια, ας πούμε, συλλογικότητα, καλλιτεχνική όμως, γιατί έδρασε κυρίως μέσα σε μουσεία, μέσα σε γκαλερί, δημοσίευσε τις δράσεις της σε καλλιτεχνικά περιοδικά. Δηλαδή, εκμεταλλεύτηκε αυτόν τον κόσμο της τέχνης για να κάνει κριτική στην γενετική τεχνολογία, να κάνει κριτική στην λεγόμενη ψηφιακή επανάσταση, στην ιδεολογία του DNA, έτσι. Και έκανε βιβλία, έκανε πειράματα, ας πούμε, κλαϊκευμένης επιστήμης, χρησιμοποίησε διάφορες μορφές, όλα αυτά όμως στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής κατηγορίας. Και φάνηκε πόσο αιχμηρή μπορούσε να είναι αυτή η κριτική, όταν έναν από τους συμμετέχοντες αυτήν την ομάδα το 2004 τον συνέλαβε το FBI, τάχα για βιοτρομοκρατία, με κάτι αστείες, τέλος πάντων, κατηγορίες, επειδή βρέθηκε παράνομα αποκτημένο γενετικό υλικό στο εργαστήριό του. Και μετά οι κατηγορίες έπρεπε οπωσδήποτε να αλλάξουν, να ανασκευαστούν, γιατί ήταν πραγματικά γελίες και για το Αμερικανικό δικαστήριο. Έπρεπε όμως να αλλάξουν και να γίνουν κάτι άλλο, με αποτέλεσμα τον άνθρωπο να τον τραβάνε 4-5 χρόνια, η ομάδα στην ουσία να διαλυθεί, ακόμα παράγει, αλλά όχι τόσο αιχμηρά, τόσο ενδιαφέροντα, τόσο ζωντανά πράγματα όσο πριν από 10 χρόνια.
Εκεί λοιπόν φαίνεται και μια πραγματική αλληλεπίδραση, έτσι, τέχνης και πολιτικής, από την παραγωγή μέχρι και την καταστολή αυτής της δράσης. Και ένα παράδειγμα σημερινό, δίπλα σας, εκεί στο Λονδίνο, πολύ συζητημένο κιόλας, νομίζω είναι η Forensic Architecture, έτσι, που ενώ αποτελούν μία... ένα, νομίζω, ερευνητικό πρακτορείο, έτσι αποκαλούν τους εαυτούς τους, Research Agency, κάτι τέτοιο, έχουν έδρα στο Goldsmith, που είναι καλών τεχνών, και ουσιαστικά παράγουν και παρουσιάζουν τεκμήρια που μπορεί να έχουν και χρήση σε ένα δικαστήριο, αλλά μπορούν απλά και να εκτεθούν σε μια καλλιτεχνική έκθεση. Τεκμήρια της κρατικής βίας, της παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως έκαναν, για παράδειγμα, στις περιπτώσεις της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου, της δολοφονίας του Παύλου Φίσα στην Ελλάδα, των δύο δολοφονιών στα σύνορα ανθρώπων που θέλαν να περάσουν τον Εύρο στα σύνορα Τουρκίας και Ελλάδας, όπως έκαναν και στην Γερμανία με την διάσημη δίκη της NSU, όπου φάνηκε ότι μέσα σε μερικά χρόνια, μέχρι το 2006, αυτή η εθνικοσοσιαλιστική ομάδα, τέλος πάντων, είχε δολοφονήσει πολλούς ανθρώπους και ίσως υπήρχε και μια σχέση των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας με αυτή την ομάδα. Η Forensic Architecture, λοιπόν, και το αναφέρω για συγκεκριμένο λόγο αυτό, παρουσίασαν αυτά τα τεκμήρια που αποδείκνυαν ότι κατά τη διάρκεια μίας δολοφονίας ένας μυστικός πράκτορας του Ομόσπονδου Κράτους της Έσης, νομίζω, ήταν παρόν κατά τη δολοφονία και άκουσε τι γινόταν. Στο δικαστήριο όμως δεν έγινε δεκτό αυτό το τεκμήριο. Γιατί? Επειδή ήδη είχε εκτεθεί ως καλλιτεχνικό έργο στην Documenta 14, το 2017. Επειδή δηλαδή είχε ήδη χρησιμοποιηθεί ως καλλιτεχνικό έργο. Εδώ δηλαδή βρίσκεται και η παγίδα, αυτό που νομίζω κάνουν οι Forensic Architecture και κάνουν και άλλες καλλιτεχνικές ομάδες ανά τον κόσμο σήμερα, που εκμεταλλεύονται την οικονομική μορφή της μη κυβερνικής οργάνωσης, ή που χρησιμοποιούν διάφορα κληροδοτήματα και υποτροφίες για να παραγάγουν κοινωνικό έργο, είναι να αξιοποιούν λιγάκι την ρευστή σχέση ενοιολογικών και θεσμικών κατηγοριών. Προσπάθησαν δηλαδή την καλλιτεχνική κατηγορία, την αξιοποιήσουν ως μια κατηγορία που τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν έρευνα σε μια καλών τεχνών, και μετά αυτή την έρευνα να την πολιτικοποιήσουν, να τη χρησιμοποιήσουν στο δημόσιο πολιτικό λόγο, να την παρουσιάσουν σε ένα δικαστήριο. Εκεί όμως είδαμε ότι υπάρχει και μια αντίφαση που αντίστοιχα την αξιοποίησε το δικαστήριο και λέει: συγγνώμη, καλλιτέχνες είστε, θέλετε τώρα να παριστάνετε και τους detective? Εκεί νομίζω βρίσκεται και ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον σημείο των όχι των αντιφάσεων που έχει δράσει τους, καθόλου δεν λέω αυτό, της σύγκρουσης που πάντοτε θα παράγεται από τέτοιου είδους, ας πούμε, προσπάθειες. Νομίζω δηλαδή ότι αυτό δικαιώνει λιγάκι και και τις προθέσεις τους. Δηλαδή το ότι τελικά, εντάξει, κάνουν κάτι πολύ δύσκολο. Και το κάνουν με αριστοτεχνικό τρόπο. Όχι πάντα αποτελεσματικό, εννοείται. Ίσως πολλές φορές και το αποτέλεσμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το δούμε άμεσα, αλλά έμεσα εν καιρό. Όπως είπατε και εσείς, αυτή η σύγκρουση μεταξύ της τέχνης και της πολιτικής, της τέχνης και των θεσμών, ίσως προκαλεί μία ζήμωση η οποία εν καιρό θα φανεί πολύ σημαντική για την επιρροή της κοινής γνώμης επί των εκάστοτε ζητημάτων. Κυρία Γιώκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα μαζί μας. Θα μπορούσα να σας ακούω για ώρες, τα λέτε πάρα πολύ ωραία.
Να είσαι... Άρα, είναι πολύ δύσκολες ερωτήσεις, πάρα πολύ. Νομίζω όμως πως τις απαντήσατε τόσο ωραία και έτσι με ακρίβεια και θεωρητική αλλά και ιστορική που θα συνεπάρει κάθε θεατή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία.